και δεν μόνο ατόμων με ειδικές ανάγκες. Θέλω να πω ότι είμαστε μία μικρή μέρα γονιών που έχουμε παιδί με πρόβλημα στην οικογένεια. Το κράτος λοιπόν μας δίνει για την εκπαίδευσή τους, την ψυχαγωγία τους, για δημιουργική απασχόληση, το πρώην και κικαμέα, σημερινό Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης. Το 2011 το ελέταξαν στο νοσοκομείο. Ακούγοντας τα προβλήματα που έχει το νοσοκομείο και φτάνοντας μέχρι το ΚΕΦΙΑ, δεν έχει μεγάλη διαφορά, δεν έχουν βασικά υλικά πρώτης ανάγκης. Δεν έχουν χαρτί κουζίνας να σκουπίσουν τα χέρια και μιλάμε για παιδιά με νοητική καθυστέρηση, για άτομα με κινητικά προβλήματα. Δεν έχει προσωπικό. Είχε δύο οδηγούς, τον έναν τον είχαν πάρει κάτω και έκανε γραμματιακή υποστήριξη και τον άλλον τον είχαν με δύο αυτοκίνητα. Ένα ειδικό για τη μεταφορά ατόμων με κινητικά προβλήματα και ένα ενιαθέσιο λεωφορείο που παραχώρησε ο σύλλογός μας από το 2005 να εξυπηρετεί όχι τα μέλη του συλλόγου μας, αλλά και όλα τα αμαία. Από το 2003 λοιπόν που λειτουργεί αυτή η δομή, υπάρχουν παιδιά που ήταν 12-13 χρονών, έχουν γίνει 23 και είναι κλεισμένα μέσα στα σπίτια τους. Επειδή λοιπόν δεν θα δεχτούμε εμείς τα κλουβιά των λεχενών να έρθουν και από εδώ, δεν θα κάτσουμε ούτε με σταυρωμένα τα χέρια, ας κάποια στιγμή ας ξυπνήσουμε. Να δούμε τι γίνεται. Δεν είναι μόνο τα παιδιά μας που έχουν πρόβλημα, δεν έχει προσωπικό. Τους οδηγούς τους πήγανε στο ΕΚΑΒ. Είναι 8-9 μήνες άτομα με κινητικά προβλήματα στα σπίτια που τους προσφέρει εργοθεραπεία και φυσικοθεραπεία. Έχουμε κάνει καταγγελία. Η καταγγελία έχει κοινοποιηθεί μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού. Καταγγελία βέβαια γιατί ο διοικητής του νοσοκομείου, παρόλο που η πόρτα του είναι ανοιχτή, ενώ μπαίνουμε να κουβεντιάσουμε σαν διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου, ναι, αυτό θα το φροντίσουμε, θα το κοιτάξουμε, δεν κοίταξε τίποτα. 7 έγγραφα έχουμε κάνει και πριν από την καταγγελία του αναφέραμε τα προβλήματα. Μία τουαλέτα ήτανε για το άτομο με κινητικά προβλήματα, για το μικρό παιδί, για τον ενήλικα, για το συνοδό και για τον περαστικό που πέρναγε από τον δρόμο, του ήρθε να κάνει την σωματική του ανάγκη, έμπαινε μέσα και έφευγε. Μετά την καταγγελία βρέθηκαν ξαφνικά 3 τουαλέτες. 2 για τα αγόρια και 1 για τα κορίτσια. Μπορεί να σας φαίνονται παράξενα όλα αυτά, γι' αυτό μιλάω τελευταία. Κι όμως συμβαίνουν στον τόπο μας, συμβαίνουν στο νησί μας, συμβαίνουν σε παιδιά με νοητική καθυστέρηση, σε άτομα με νοητική στέρηση. Και δεν μπαρκάρουμε εμείς τα παιδιά μας στο σπίτι, στο ΚΕΦΙΑ. Εμείς κρατάμε την αξιοπρέπειά μας και την αξιοπρέπειά τους, τα πηγαίνουμε στο ΚΕΦΙΑ να εκπαιδευτούν, να περάσουν καλά και εμείς οι γονείς είμαστε υποχρεωμένοι, αφού δεν θα έρθει το παιδί σπίτι να πει έχει μία τουαλέτα, δεν είχε χαρτί, παρακολουθούμε τα πάντα. Εγώ προσωπικά από το διοικητή του νοσοκομείου μου είπε τηλεφωνικά ότι ενοχλώ το προσωπικό και τον ίδιο θα ενοχλώ και το προσωπικό θα ενοχλώ και όλους θα τους ενοχλώ. Γιατί δίνουμε αγώνα για τα παιδιά μας και θυσιάζουμε τα πάντα για τα παιδιά μας. Πέρα από το ΚΕΚΙΚΑΜΕΑ λοιπόν υπάρχει και το νοσοκομείο. Ναι, ήμουν εργαζόμενη πολλά χρόνια στο νοσοκομείο. Με θλίβει όταν βλέπω στο διαδίκτυο μπαταρίες χαλασμένες. Να μην μπορεί ο άρρωστος να κάνει το μπάνιο. Και εγώ έχω κάνει σε νοσοκομείο που χειρουργήθηκα, ο άλλος να φέρνει το ζεστό νερό από το σπίτι. Είναι φοβερά δηλαδή αυτά που ακούγονται. Εθελοντισμός. Στα εξωτερικά ιατρία εθελοντής. Πώς έχει τη γνώση, έχει την εμπειρία του πολυτραυματία,
για να τον έχει εθελοντή στα εξωτερικά ιατρία. Ακούω για μαθήτρια που κάνει στους θαλάμους βάρδια με μία προφανώς άλλη. Πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το περιστατικό? Από ό,τι άκουσα και στα Κομωδίνα, όπως και στα μεγάλα νοσοκομεία, υπάρχει καρτάκι, καρτούλα μάλλον, που λέει ασθενοφόρο, ιδιωτική επιχείρηση, αυτό να δούμε, για να με πάει από το αργοστόλι που νοσηλεύτηκα στο χωριό μου στο Λιξούρι, να θέλει 300 ευρώ. Κάποια στιγμή πρέπει να ξυπνήσουμε. Είπε και ο συνάδελφος ότι είμαστε οι κεφαλονίτες έξυπνος λαός. Είμαστε. Τι κάνουμε, πού είμαστε. Αυτό.